Παρά το αβέβαιο μέλλον, οι πρώτοι πρωτοετής φοιτητές ήρθαν στην Κομοτηνή και ήδη νίκιασαν, ενώ κάποιοι άλλοι έκαναν έρευνα αγοράς για τα ενίκια και την ποιότητα των κατοικιών στην πόλη μας. Ωστόσο, διαθέσιμα για φοιτητές υπάρχουν πολλά διαμερίσματα και αναμένεται να ανακοινωθεί πώς θα γίνουν τα μαθήματα για να δουν πώς θα κινηθούν και οι τιμές ενοικίων, όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης του μεσητικού γραφείου, Μπάβη Σακάρης. Στις τελευταίες, η αλήθεια είναι μια εβδομάδα, 10 μέρες, υπάρχουν νέες αφήξεις στην πόλη από παιδιά τα οποία είναι πρωτοετής. Με επιφύλαξη και των γονιών υπάρχουν κάποιες ενοικιάσεις. Πιστεύω ότι αν όλα πάνε καλά και εκεί η πόλη θα ξαναζήσει αυτό που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί η οικονομία της πόλης στηρίζεται σε αυτό το κομμάτι, στο Πανεπιστήμιο. Τι να σας πω τώρα, είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους, και για τους γονείς που έρχονται και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, γιατί θα πρέπει, εάν δεν νοικιαστούν, κάποιοι έχουν δάνεια πάνω σε αυτό το κομμάτι, έχουν χτίσει ακίνητα επενδυτικά, έχουν φτιάξει ακίνητα με δανειοδοτήσεις από τράπεζες οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν. Οπότε για όλους θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, πιστεύω. Αυτή τη στιγμή όταν έρχονται κλείνουν κιόλας οι περισσότεροι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κλείσανε σπίτι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν απλά για να δουν και να κάνουν μια έρευνα αγοράς όσον αφορά τις τιμές των ενοικίων, την ποιότητα των κατοικιών που υπάρχουν εδώ, τις περιοχές της πόλης οι οποίες απευθύνονται μέσω των στάσεων που υπάρχουν στην πόλη που είναι καλύτερα για τα παιδιά τους. Αλλά υπάρχουν και αρκετές κρατήσεις ήδη που έχουν κλείσει διαμερίσματα, ευελπιστώντας ότι όλα θα πάνε καλά και ότι τα παιδιά τους θα είναι εδώ στην πόλη και θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα διαζώσης και όχι διαδικτυακά. Υπάρχει διαθεσιμότητα σε γκαρσονιέρες και στα οικίματα, τέλος πάντων, που προτιμούν? Το μόνο πρόβλημα που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι σε μεγάλες κατοικίες που απευθύνονται σε οικογένειες και όχι τόσο σε φοιτητές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή διαθέσιμα για φοιτητές υπάρχουν αρκετά διαμερίσματα. Διαθέσιμα για οικογένειες δεν υπάρχουν διαμερίσματα. Είτε αυτοί είναι περαστικοί από την πόλη δουλεύοντας εδώ, στρατιωτικοί ή οτιδήποτε άλλο, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην πόλη και απλά θέλουν να νοικιάσουν ένα σπίτι. Υπάρχει μια τεχνική δυσκολία γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια αυτή τη στιγμή. Πάνω των 80 τετραγωνικών, 85-90, υπάρχει μια δυσκολία γιατί δεν υπάρχουν τα σπίτια αυτή τη στιγμή. Ψάχνουν πολύ, δεν υπάρχουν σπίτια που να απευθύνονται για οικογένεια, έτσι, και για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Προς το παρόν όχι, είναι αλήθεια. Έχουν παραμείνει στα περσινά επίπεδα σε γκαρσονιέρες π.χ. των 40-45 τετραγωνικών. Οι τιμές μπορεί να ξεκινάνε από 250 μέχρι και 300 ευρώ. Εξαρτάται αν αυτή η γκαρσονιέρα είναι επιπλωμένη, ενδεχομένως να ανεβούν άλλα 30 ευρώ προς τα πάνω. Αλλά ως επιτοπλίστων έχουν μείνει εκεί. Είναι σταθερές τιμές. Τώρα όλα αυτά βέβαια θα φανεί από τη διαθεσιμότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα φανεί και από τη ζήτηση που θα υπάρχει. Οπότε εκεί θα διαμορφωθεί και η τελική τιμή, τέλος πάντων. Γιατί αν μείνουν ξενίκια στα σπίτια, πιστεύω ότι κανένας δεν θέλει να έχει το ακίνητό του άδειο. Οπότε και 20 και 30 ευρώ, αν το δώσει πιο κάτω και νοικιαστεί, θεωρώ ότι θα το κάνουν περισσότεροι.